Με τον Παπανδρέου να παλεύει με αυτά τα λόγια. Απ' την άλλη πλευρά, και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, πρέπει με τις δικές της κινήσεις, όλοι μαζί βεβαίως, να αποτρέψει μια φωτιά που φούντωσε από την διεθνή κρίση. Λόγα. Να, ένα μήλο. Να αποτρέψει αυτή η φωτιά να μεταδοθεί σε ολόκληρη. Να προσπαθεί να διαβάζει, να καταλάβει τι νοήματα λέει. Δεν καταλαβαίνει. Πάει μετά και του λένε τι είπε πριν λίγο. Δεν του ανοίγατε ένα φροντιστήριο αγγλικών, θα κουνάμε για ένα σκασμό λεφτά. Τι τις θέλει αυτές τις δουλειές, τις στενάχωρες. Τον έφαγε η μάνα του. Όσο λοιπόν τον βλέπω, νιώθω, δεν γνώριζε. Τον οδηγήσαν ανενημέρωτο στην εξουσία. Τον κάναν να πιστέψει ότι μπορεί, του δίνανε χαρτιά έτοιμα και νόμιζε ότι αυτός έχει μπροστά του 100 χαρτιά. Έτσι θα πάει. Για να κυβερνήσει τη χώρα. Δηλαδή, αν πάρει το χαρτί νούμερο 57, μπορεί να δει τι θα γίνει σε 3 μήνες. Αλλά στη ζωή, κυρία μου, όπως ξέρεις και από τα σχολεία που ξέραμε, το μάθημα το περνάει και ο μαθητής που γράφει την ιστορία, περνάει και αυτός που αντιγράφει το διπλανό του. Ο Γιώργος το μάθημα το πέρασε. Το πτυχίο του γιατρού το πήρε και εμείς τώρα αναρωτιόμαστε γιατί πήγε λάθος η εγχείρηση. Γιατί αντέγραφε. Η μάνα τον παρέσυρε, εγώ. Αγαπάμε την Ελλάδα, στηρίζουμε την Ελλάδα. Αριθμός λογαριασμού για απόσβεση δημόσιου χρέους 2613-2462 στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όχι για μένα. Για τη φουγκαριάρα τη μάνα μου.